Πριν περιγράψω τη διαδικασία και την εμπειρία, να ευχαριστήσω όλους τους καβαλιώτες που με τίμησαν με την ψήφο τους, οι οποίοι με τίμησαν με μια πολύ καλή σειρά έκτος ήρθε εδώ στην Καβάλα. Ήταν σίγουρα μια δύσκολη εμπειρία, αλλά και πολύ έντονη για εμάς τους υποψηφίους, γιατί πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα ή να απευθυνθούμε τουλάχιστον σε όσο μεγαλύτερο κοινό. Δυστυχώς δεν είχα τα μέσα να κάνω την περιοδία που θα επιθυμούσα. Ωστόσο ήταν μια προσπάθεια που μου έδωσε 10.000 ευρώ σε όλη την Ελλάδα. Νομίζω είμαι ευχαριστημένος πολύ με την επίδοση αυτή και την τιμή που με έκαναν οι Έλληνες πολίτες. Ο Σταυρός, βέβαια, ξέρουμε όλοι πως είχε τα θέματα του και αναπτύχθηκε ένας διάλογος γύρω από αυτό το θέμα, αλλά νομίζω όμως ότι δημιούργησε και μια γενιά στελεχών σε όλα τα κόμματα. Σε μια περίοδο που είναι δύσκολο πια να ασχοληθεί ο κόσμος με την πολιτική. Το ίδιο συνέβη και με τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στο προσκήνιο και ασχολήθηκαν με την πολιτική στις τελευταίες εκλογές. Όσον αφορά την επαγγελματική σας πορεία στη μουσική. Αυτή συνεχίζεται ακάθεκτα, όπως γνωρίζετε. Δουλεύω στην Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων εδώ και πολλά χρόνια. Να επιθυμίσω βέβαια ότι ξεκίνησα από το Δημοτικό 2 Καβάλα στις σπουδές μου, το οποίο επισκέφτηκα και το καλοκαίρι και στις εκλογές. Θα συνεχιστεί η σεζόν, η καλλιτεχνική περίοδος αυτή με πολλές συναυλίες στην Αθήνα. Συνεργάζομαι τώρα το καλοκαίρι και το χειμώνα και με τον Νίκο Τοβέρτη, ο οποίος είναι και συμπατριώτη μας εδώ πέρα, γιατί έχει μια μεγάλη ορχήστρα και ζήτησε ένα τσέλο. Και γιατί όχι, βέβαια, γιατί δεν χρειάζεται να ενοχοποιούμε κανένα είδος. Ναι, τα νέα για το Πασόκ ποια είναι, τι λέτε ότι φέρνει το φθινόπωρο για το Πασόκ? Λοιπόν, κοιτάξτε, μετά το 8%, το οποίο θεωρώ πως ήταν ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, σε σχέση προφανώς έτσι με το βάρος που είχε σηκώσει το Πασόκ, με τις δημοσκοπήσεις που είχαν προηγηθεί κτλ., ήταν μια καλή βάση. Και μόνο ότι η ελιά δημιούργησε και κάποιες αντιστάσεις μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ πως αυτά ξεπεράστηκαν. Θα γίνει ένα συνέδριο το φθινόπωρο για τη Δημοκρατική Παράταξη. Θα γίνει ένα κάλεσμα σε όλα τα στελέχη του χώρου, του ευρύτερου χώρου της Σοσιαλδημοκρατίας και ίσως βέβαια και στα υπόλοιπα κόμματα και στη Δημάρχη και στο ποτάμι. Είμαστε ανοιχτοί εμείς σε αυτό το πράγμα. Αλλά προφανώς το στοίχημα για αυτό το συνέδριο είναι να δοθεί μια νέα ταυτότητα στο χώρο. Να συνδυαστεί δηλαδή το κοινωνικό προφίλ του χώρου, το οποίο πολύ σωστά αυτό το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να το προβάλλει, γιατί κάνει πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στον κοινωνικό τομέα. Αλλά θα πρέπει να τονιστεί ότι η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο για την επόμενη δεκαετία. Και εκεί πέρα χρειάζονται πολλές θεσμικές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματα που δημιουργεί η κρίση. Και το ΠΑΣΟΚ δεν ξέρω πόσο συμβάλλει σε αυτό. Το ΠΑΣΟΚ συνέβαλε καθοριστικά στο να μην καταρρεύσει η χώρα. Ήταν το μόνο κόμμα που στην ιστορία, ίσως την πολιτική ιστορία, που δέχτηκε να αναλάβει μονομερός το κόστος μιας τεράστιας κρίσης που οφείλεται σε χρόνια προβλήματα, που και το ίδιο βέβαια συνέβαλε στη δημιουργία τους, έτσι. Αλλά η μεταπολίτευση γενικά δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιούμε ούτε μόνο στο ΠΑΣΟΚ, ούτε μόνο στο πολιτικό της σκέλος. Υπήρχαν και κοινωνικές και ιστορικές αιτίες για όλα αυτά. Ανέλαβε λοιπόν μόνο μερός αυτό το κόστος, το πλήρωσε. Στάθηκε όμως με αξιοπρέπεια. Προφανώς ανέλαβε να λάβει πάρα πολύ σκληρά μέτρα. Τώρα όμως ήρθε η ώρα της ανακατάταξης της χώρας. Δηλαδή, να φύγει σιγά σιγά η Τρόικα, να αντικατασταθεί από ένα ευρωπαϊκό και δημοκρατικό τώρα όργανο. Εδώ πέρα να αρχίζουν φοροελαμβρήσεις, να αρχίσει μια πιο δίκαιη κατανομή των βαρών, να εξαλειφθούν παράλογες παράμετροι στην ενασκούμενη πολιτική, να διορθωθούν λάθη, όπως ας πούμε τώρα με αυτό που έγινε με τον φόρο της κίνητης περιουσίας. Αλλά, επαναλαμβάνω, θα πρέπει να μην χαλαρώσει η έγνοια του πολιτικού συστήματος για να αναμορφώσει την δομή του κράτους. Βέβαια, αυτά λοιπόν πρέπει να συνδυαστούν. Βέβαια, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει μια άλλη πορεία για την Ελλάδα. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέλει το τριπλάσιο κράτος με τους μισούς φόρους. Βγαίνει, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι είναι. Δυστυχώς, όσο και αν. Γιατί θα αφολούσε όλο το πολιτικό σύστημα αν είχαμε μια σοβαρή αντιπολίτευση. Εγώ βλέπω συνεχώς ότι αυτό παγιδεύεται σε αντιφατικές δηλώσεις, σε αοριστίες. Ποτέ δεν μας λέει συγκεκριμένα πράγματα. Λένε, ας πούμε, να καταργηθεί ο φόρος ακινήτων. Έτσι. Οκ. Να τον καταργήσουμε. Πώς θα δημιουργήσουμε πλεόνασμα? Από πού θα το βγάλουμε αυτά τα λεφτά?
Σε κανένα δεν αρέσει να καλύψουν με μεγάλη φόρη. Αλλά υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα στην οικονομία. Δεν μπορούμε να παίζουμε πια. Να κοροϊδεύουμε. Το αύριο του Πασόκ είναι συνδεδεμένο με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Νομίζω το. Δεν ξέρω και το αύριο του Πασόκ, αλλά οπωσδήποτε το αύριο του συνολικού χώρου δεν είναι συνδεδεμένο με κανένα όνομα. Δεν έχει ιδιοκτήτης αυτός ο χώρος. Το κάθε πρόσωπο βάζει τη σφραγίδα του, επηρεάζει την δυναμική του χώρου. Έτσι. Θεωρώ όμως πως υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι έτοιμος να ξαναενταχθεί στην παράταξη, να δημιουργήσει μια φάλαγγα νέων ανθρώπων. Με την καλή εννοία φάλαγγα, έτσι, όχι τις πέμπτες φάλαγγες που γνωρίσαμε πρόσφατα στον χώρο, που θα αναζωογονήσουν τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, της Σοσιαλδημοκρατίας, τον Προοδευτικό Πόλο και θα προσπαθήσουν σιγά σιγά να αντιστρέψουν το δίπολο του λαϊκισμού που έχουμε γνωρίσει από τα αριστερά μας, έτσι, με το συντηρητικό και το πρόσωπο που φλερτάρει με την ακροδεξιά που βλέπουμε πολύ συχνά και από το έτερο μέλος της συγκυβέρνησης, με το οποίο είναι αναγκασμένο το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνά αυτή τη στιγμή. Θεωρώ όμως πως υπάρχουν πρόσωπα, ιδίως νέα, και νομίζω ότι το ψευδέλτιο της Ελιάς ανέδειξε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πρόσωπα και γύρω από τον χώρο αυτόν. Στην τοπική αυτοδιοίκηση επίσης αναδείχθηκαν πάρα πολλά νέα παιδιά τα οποία μπορούν να μπουν και να μπολιάσουν τον χώρο, και αυτή θα είναι η επιδίωξή μου εν ώψη του φθινοπόρου του συνεδρίου. Ήρθα εδώ πέρα, έκανα κάποιες επαφές με στελέχη και ανθρώπους του χώρου. Και με τον Δήμαρχο μίλησα για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε όλο αυτό το δυναμικό που υπάρχει πέρα της παράταξης και να έρθει να δώσει το στίγμα του στις επόμενες διαδικασίες.